Κύριε Καρκατσούλη, το ποτάμι πρέπει να μπει και πρέπει να πιεστεί ο κ. Τσίπρας να κάνει μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού με στελέχη του ποταμιού, με στελέχη των άλλων κομμάτων, να δώσουμε την αίσθηση ενότητας και σε κυβερνητικό επίπεδο και να προχωρήσουμε παρακάτω. Άμα λυθούν μερικά πράγματα όμως. Δηλαδή. Όχι έτσι. Τι? Όχι λευκή επιταγή και όχι έτσι πάμε κατευθείαν να βουλώσουμε τις τρύπες που θα έχει ανοίξει, οι απώλειες που θα έχει ο Τσίπρας ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Έτσι. Αυτό δεν παίζει. Και νομίζω ότι το έχουμε δηλώσει σε όλους τους τόνους. Εκείνο το οποίο λέμε είναι πρώτον. Ατζέντα. Τι θα κάνει αυτή η κυβέρνηση. Προγραμματική δεύτερο. Συμφωνία δηλαδή. Προφανώς. Τι, για ποια πράγματα. Επειδή συζητάμε τώρα, δεν συζητάμε για μια κυβέρνηση τύπου Παπαδήμου ή από τις κυβερνήσεις που ξέραμε πώς λειτουργούσαν. Δηλαδή υπάρχει μια κυβέρνηση ας πούμε ειδικού σκοπού και είναι τα κόμματα απ' έξω, τραβάνε την κυβέρνηση κατά βούληση προσδοκώντας τις εκλογές που θα γίνουν την επόμενη μέρα. Ούτε αυτό παίζει. Άρα μιλάμε για κάτι που θα είναι βιώσιμο. Όσον αφορά εμάς, έτσι, για κάτι που θα είναι βιώσιμο, θα είναι σαφές τι θέλει να κάνει και επίσης το τελευταίο πράγμα το οποίο θα συζητήσουμε είναι ποια θα είναι τα πρόσωπα. Όχι τα συγκεκριμένα πρόσωπα, το προφίλ. Ποιοι άνθρωποι μπορούν να υπηρετήσουν αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Διότι κύριε Κούτρα, κύριε Τσούνο, εδώ μιλάμε για βαριά πράγματα. Αν δεν τα πιστεύει κάποιος, δεν μπορεί να τα υπηρετήσει. Τα μισόλογα, το είναι βαρύ, οι κακοί δανειστές, τι μου φέρανε κτλ. Αυτή η περίοδος τελείωσε. Ενώπιος ενώπιο. Ενώπιος ενώπιο. Να πάτε στην αντιπολίτευση. Πηγαίνετε να κάνετε αντιπολίτευση. Αλλά τώρα αυτό το πράγμα εδώ είναι βαρύ. Όταν λέει δηλαδή αποκομματικοποίηση της διοίκησης είναι στα προαπαιτούμενα, το 1 από τα 12. Τι λέτε, ότι δεν μπορεί να υπηρετήσει το πολιτικό προσωπικό. Όχι. Αυτή τη στιγμή. Λέω ότι θα χρειαστεί και τη συνδρομή τεχνοκρατών. Ναι. Της συγκεκριμένης κυβέρνησης πρέπει να δεσμευτούν ότι θα το υπηρετήσουν. Αν όχι, είναι θέμα του Πρωθυπουργού να αποφασίσει τι κίνηση θα κάνει. Ναι. Δεν δικό μου θέμα αυτό. Αν δηλαδή διαφωνεί ο κύριος Λαβαζάρης με το να πουλήσουμε την ΑΔΜΙΕ. Προφανώς δεν είναι δικό σας. Ωστόσο, έτσι λοιπόν, αυτά περιμένω δεν την πολιτική σας τοποθέτηση σε αυτό. Αυτό λέω, δεν τα καλύψουμε. Εάν βρεθεί ένας τρόπος, μια προγραμματική συμφωνία με την κυβέρνηση, με το ΣΥΡΙΖΑ, με τη Νέα Δημοκρατία, με το ΠΑΣΟΚ, με όποιο κόμμα θέλει να στηρίξει, το ποτάμι είναι διατεθειμένο να δώσει στελέχη ο Καρκατσούλης να είναι στο Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης, ας πούμε. Ξέρω κι εγώ πώς λέγεται πια. Να προτείνει ανθρώπους, να προτείνει ιδέες, να προτείνει πολιτικές, να προτείνει τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνουν τα πράγματα, ναι, προφανώς είναι. Αλλά αυτό σημαίνει ανάληψη ευθύνης αφενός από τον Πρωθυπουργό, γιατί είναι Πρωθυπουργός και κυβερνά. Άρα αυτός είναι ο ρυθμιστής των εξελίξεων. Προφανώς, δεν υπάρχει θέμα σε αυτό. Δεν είναι άλλος, έτσι, αφενός και αφετέρου όλοι θα αναλάβουν τις ευθύνες τους. Δηλαδή, εδώ έχω τον κύριο Στρατούλη, έχω τον κύριο Λαφαζάνη, ο οποίος αύριο στα προαπαιτούμενα βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος είναι σαφές, τι λέει. Έτσι, και πρέπει να δούμε ποιος θα αναλάβει αυτή την ευθύνη. Μαράκης, κύριε Καρκατσούλη. Ακούστε. Η χώρα, αν χρειάζεται κάτι, χρειάζεται μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις όταν λέμε, επειδή έχει καλλιεργηθεί ένα πέπλο, δεν τι ακριβώς είναι αυτό. Δεν έχει καλλιεργηθεί, λοιπόν. Δεν μπορώ αυτά τις κουβέντες να εξηγούμαστε. Ωραία. Δεν έχει καλλιεργηθεί, το έχουν λοιπόν. Κάνει κυβερνήσεις. Όταν λέγανε μεταρρύθμιση, είχε κυβερνήσεις. Έτσι. Αν δηλαδή στο παράδειγμα του συνταξιοδοτικού, που είναι και σε αυτό το μνημόνιο, όπως ήταν και στα προηγούμενα μνημόνια, που όλοι κλαίνε δήθεν για τους χαμηλοξυνταξιούχους, τους οποίους θα τους κόψουμε τη συντάξη κτλ. Η κουβέντα όμως για τις 390.000 συνταξιούχους που έχουμε σήμερα, που είναι από 51 μέχρι 55 χρονών και παίρνουν 1.144 ευρώ σύνταξη σήμερα, δεν μιλάει κανένας. Αυτό δεν είναι μεταρρύθμιση. Αν πεις δηλαδή ότι ναι, συμφωνώ να αλλάξει το συνταξιοδοτικό, θα σου πούνε ότι κοίταξε να δεις, μα τι, ο χαμηλός συνταξιούχος. Όχι αυτό, αυτό το κρύβουμε. Σωστά. Αν λοιπόν κοιτάξει κανείς τι είναι οι μεταρρυθμίσεις αυτές οι περίφημες, οι οποίες έχουν τις φημιστεί, έχουν κάνει, έχουν ράνει. Είναι ντροπή βεβαίως και έσχος να έρχεται αυτό το πράγμα και να έρχεται και να μου λέει «Κάν το αύριο, ψήφισε το αύριο», που δείχνει τι πρόβλημα εσωτερικό έχω εγώ ως χώρα. Ναι, την άλλη αυτό θα μπορούσα να σου πει «Ας το έκανες τα προηγούμενα χρόνια». Όπως πολύ σωστά, χρόνια, που δεν το κάθε κάνεις, μεταρρύθμιση που δεν η οποία κάνεις. Έχει γίνει μέχρι στιγμής συνοδεύεται πάντα από περικοπές. Ναι, γιατί οι μεταρρυθμίσεις δεν έγιναν ή έγιναν μισές. Έτσι δεν είναι. Οπότε ο εύκολος δρόμος ήταν να κάνεις οριζόντιες περικοπές και να φέρεις την κατάσταση εκεί που είναι. Πώς να μην φοβάζονται στην μεταρρύθμιση. Άρα ναι, αυτό που λέει ο Χρυσός έχει δίκιο. Πώς ο κόσμος να μην φοβηθεί ότι μια επόμενη μεταρρύθμιση θα σημαίνει απώλεια χρημάτων στην τσέπη του. Τώρα θα κρυφθούν όλοι. Μεταρρύθμιση. Εσείς ευθύνεστε γι' αυτό. Εννοώ το σύνολο. Άλλο, άλλο νόημα. Ναι. Αλλά κοιτάξτε, 6 μήνες η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόδωσε καμία απολύτως μεταρρύθμιση παρά μόνο αντιμεταρρυθμίσεις.
τους Μπαλτάδες που είπε προηγούμενα η κυρία Χριστοφιλοπούλου και άλλα συναφή τέτοια. Έτσι. Οπότε λοιπόν τώρα, γι' αυτό λέω ότι είναι μια στιγμή που θα κριθούν όλοι. Θα κριθούν όλα τα κόμματα και τα προηγούμενα. Ναι. Εάν δηλαδή εκείνες τις μεταρρυθμίσεις που τα ίδια δεν έκαναν και έχουν ευθύνη γι' αυτό, θα δεχτούν τώρα. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε, και θέλω και σχόλιο και από την κυρία Χριστοφιλοπούλου γι' αυτό μετά που θα πάρει το λόγο, με τον οποίο αντιμετώπισαν Ευρωπαίοι εταίροι τον Πρωθυπουργό, πώς τον κρίνονται, κύριε Καρκατσούλη? Κοιτάξτε, εγώ σαν Έλληνας αισθάνομαι άσχημα όταν αντιμετωπίζεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός μειωτικά ή υπάρχουν υπαινιγμοί ή υπάρχουν εκφράσεις. Αυτό δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει για κανέναν Έλληνα Πρωθυπουργό. Έτσι. Δεν μου αρέσει για κανέναν Υπουργό Οικονομικών, όσο κακός και να είναι. Έτσι. Και αισθάνομαι μειωμένος και αισθάνομαι, θα σας έλεγα, και στενοχωρημένος. Και νομίζω ότι πολλοί Έλληνες αισθάνονται έτσι, πληγωμένοι από αυτή την κατάσταση. Έτσι. Αλλά όμως. Ποιος, έχουμε και εμείς ευθύνη γι' αυτό. Έχουμε και εμείς ευθύνη. Σαν χώρα μας αντιμετωπίσανε, κύριε Καρκατσούλη. Σαν χώρα. Το δέχομαι, κύριε Παναστατή. Τότε πάμε όλοι μαζί, πάμε να τα κάνουμε. Σαν χώρα. Πάμε να τα κάνουμε. Κυρία Χριστοφιλοπούλου. Αφήσουμε τα μισό.